Κύμα ιώσεων προκάλεσαν οι μετακινήσεις, οι συναθρήσεις και ο συγχρονισμός της πασχαλινής περίοδου. Αδενοή, ρινοή, στρεπτόκοκος, ιή της γρήπης καταγράφονται σε αυξημένη κυκλοφορία, ταλαιπωρώντας μικρούς και μεγάλους. Παράλληλα, ο κορονοϊός διατηρεί σταθερά τη δυναμική του, με σημαντικό φορτίο στην κοινότητα, αλλά με την επίπτωσή του πλέον να είναι βαριά μόνο σε ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Υπάρχουν κρούσματα σποραδικά στην κοινότητα αυτό το χρονικό διάστημα, πράγματι πολύ περισσότερα από το προηγούμενο διάστημα. Ουσιαστικά δεν έχουμε ανησυχήσει, είναι ελεγχόμενη η κατάσταση και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν εισαγωγές. Αυτό που πρέπει ουσιαστικά να εστιάσουμε την προσοχή μας είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν χρόνια προβλήματα υγείας ή είναι ευάλωτες ομάδες ή είναι πάνω από 65 ετών θα πρέπει να επαναλάβουν τη δόση του εμβολίου γιατί είναι πιο επιρρεπής στο να καταλήξουν στο νοσοκομείο. Αυτό βλέπουμε αυτό το διάστημα. Δηλαδή φαίνεται ότι κάποιοι έχουν εμβολιαστεί, έχει περάσει χρόνος, πέφτει η ανοσία τους. Επομένως, βλέπουμε μία μικρή έξαρση του φαινομένου, χωρίς να είναι ανησυχητικό. Είναι ελεγχόμενη η κατάσταση στα νοσοκομεία. Παρ' όλα αυτά έχουμε θανάτους από κορονοϊό. Η επιστροφή στο σχολείο πιθανόν να δυναμώσει το κύμα των ιώσεων, καθώς ανοίγει ένας νέος κύκλος επαφών και συγχρονισμού των παιδιών σε αίθουσες και προαύλια. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι τα παιδιά που έχουν έντονα συμπτώματα είναι καλό να παραμένουν στο σπίτι, τόσο για την προστασία τη δική τους, όσο και της υγείας των άλλων. Η αξιοποίηση των τεστ μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη διάγνωση, ενώ η επικοινωνία με τον παιδίατρο είναι απαραίτητη, ώστε να δοθούν οι σωστές κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των όποιων συμπτωμάτων. Ανάλογο σκηνικό διαμορφώνεται και στον ενήλικο πληθυσμό. Αδενοή, ρινοή, λιγότερο ιή της γρήπης αλλά και κορονοϊός συνθέτουν πλέον το κοκτέιλ που ευρέως κυκλοφορεί. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι αδενοοί και οι ρινοοί που κυκλοφορούν εκδηλώνονται σε ενήλικους με επίμονο βήχα, καταρροή, ερεθισμένα μάτια, συμπτώματα τα οποία υποχωρούν μετά από μερικές ημέρες. Βεβαίως, ακόμα και τα πιο απλά συμπτώματα μπορεί να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο και κυρίως ηλικιωμένους και ευάλωτους, για τους οποίους η συνέχιση της εφαρμογής μέτρων προστασίας παραμένει πολύ σημαντική.